Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Συνδεόμαστε σήμερα για δύο διαφορετικούς λόγους με κοινό παρονομαστή τον εκπαιδευτικό οργανισμό The Study Rooms. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη δράση. Μισό λεπτό παιδιά. Okay. Ξεκινάμε με τη δράση του Δεκεμβρίου. Τον Δεκέμβριο λοιπόν 18 μαθητές από το κέντρο στα επίπεδα Α2 έως Γ2, στο proficiency δηλαδή, έλαβαν εθελοντικά μέρος σε πιλωτική έρευνα που διοργάνωσε το Study Rooms. Θέλοντας λοιπόν να σας ευχαριστήσει για τη συμμετοχή σας, το The Study Rooms προσφέρει σε κάθε ένα μαθητή μία κάρτα δώρου, η οποία έχει αξία 20 ευρώ και μπορείτε να την πάρετε από το κέντρο μας και να εξαργυρώσετε σε μία γνωστή αλυσίδα καταστημάτων την κάρτα σας με οτιδήποτε επιθυμείτε εσείς. Οι μαθητές λοιπόν που δικαιούστε να πάρετε την κάρτα δώρου είστε οι εξής. Διαβάζω τα ονόματά σας, παιδιά. Συγγνώμη, μισό λεπτό, να μπουν όλα τα παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν που θα ακούσετε το όνομά σας λαμβάνετε, για όποια παιδιά δεν πρόλαβαν να ακούσουν, μία κάρτα δώρου 20 ευρώ. Έχουμε λοιπόν στο επίπεδο Α2 Μιχάλενα Μαρία Ζουλιανίτης Δημήτρης. Στο επίπεδο Β1, Χοντζάη Ιωάννα, Λέφα Θεοδώρα, συγγνώμη παιδιά γιατί μπαίνουν διαρκώς κάποια παιδιά. Ωραία. Επαναλαμβάνω, στο επίπεδο Β1, Χοντζάη Ιωάννα, Λέφα Θεοδώρα, Μαθιουδάκη Μαρία, Ταχύρη Εριόλα, Τριανταφύλου Σταμάτης. Πάμε στο επίπεδο Β2, Χατζηδημητρίου Μυρτό, Γιώργου Γεωργία, Πανταζώνης Νίκος, Δημητρίου Παρασκευή και στο επίπεδο Γ1 Δημόπουλος Ρένος, στο επίπεδο Γ2 Κοζολίνο Ευαγγελία, Λέφα Σέβη, Αδάμ Νικόλαος, Χρήστου Λάμπρος, Τσιλικίδης Μιχάλης, Καρπαθίου Μορφούλα. Επαναλαμβάνω για άλλη μία φορά ότι τα παιδιά που μόλις ακούσατε το όνομά σας μπορείτε να περάσετε από το κέντρο, να παραλάβετε, να σας τη δείξω κιόλας, λίγο να τη δείτε και οπτικά. Μισό λεπτό, παιδιά. Είμαστε εδώ, νομίζω. Okay. Μπορείτε, λοιπόν, να περάσετε, να παραλάβετε την κάρτα δώρου σας, η οποία έχει αξία 20 ευρώ και όπως βλέπετε μπορείτε να την εξαργυρώσετε από όπου θέλετε εσείς. Αυτή ήταν η πρώτη δράση που κάναμε σε συνεργασία με το The Study Rooms. Πάμε στη δεύτερη δράση, την οποία θα ανακοινώσει η υπεύθυνη του Fiction Express, η κυρία Τσεσμιλή. Παρακαλώ, κυρία Τσεσμιλή. Γεια σας και από μένα και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έχω δει κάποια πρόσωπα τώρα πρόσφατα. Λοιπόν, όπως σου ήδη γνωρίζετε, από το Σεπτέμβριο το κέντρο μας συμμετέχει στην online βιβλιοθήκη του Fiction Express για τις τάξεις από το Senior C έως και επίπεδο προπήρυξη. Τον Φεβρουάριο, μαθητές από όλη την Ελλάδα πήραν μέρος στον διαγωνισμό The Study Rooms Young Writers Contest. Μεταξύ αυτών, 21 μαθητές του κέντρου μας δοκίμασαν τις συγγραφικές τους ικανότητες με αφορμή ένα βιβλίο που διάβασαν, δίνοντας το δικό τους τέλος στην ιστορία. Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό είναι οι εξής. Λοιπόν, Τα λέω μπερδεμένα τα ονόματα. Ευπραξία Δραπανιώτη, Ευαγγελία Σκούτα, Δημήτρη Ζουλιανίτης, Γιάννης Λεμπρινίδης, Λίν Φιλιππή, Μαρία Μιχάλενα, Μαριτίνα Κυριάκου, Ράνια Κοζόνη, Στέλιος Τριανταφύλου, Αργίδα Ταχύρη, Γιώργος Χατζηπαναγιώτου, Θεοδώρα Κούρτη, Ηλίας Σιμίνας, Εριόλη Ταχύρη, Ευαγγελία Σπυριδόμη, Γεωργία Μάρκου, Ιωάννα Χοντζάη, Μαρία Μαθιουδάκη, Νεκτάριος Χρήστου, Θεοδώρα Λέφα και ο Βαγγέλης Τσουμπάνας. Τσουμπανάς. Και προχωράμε λοιπόν. Συγγνώμη. Τσουμπανάς. Συγγνώμη παιδιά, έχω ένα θέμα με τα ονόματα και οπότε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά έχουμε να σας ενημερώσουμε ότι δύο μαθητές μας επιλέχθηκαν μεταξύ των νικητών του διαγωνισμού. Πριν όμως σας ανακοινώσουμε τα ονόματα των δύο νικητών, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος, παρά τις αντίξωες συνθήκες που βιώσαμε όλοι μας. Η συμμετοχή σας ήταν από μόνη της πάρα πολύ σπουδαία, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.
και πήγαν και, και πάρα πολλά εκπαιδευτικά ωφέλη. Γι' αυτό το λόγο νομίζω πως όλοι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είναι εξίσου νικητές και νικήτριες. Και μπορείτε να περάσετε από το κέντρο μας για να λάβετε το πιστοποιητικό της συμμετοχής σας. Τώρα ήρθε η ώρα για τους δύο νικητές. Λοιπόν, στο επίπεδο 1, level 1 δηλαδή, έχουμε έναν νικητή από την τάξη του D1. Α, δεν θα το πούμε έτσι γρήγορα, θα τους αφήσουμε να αγωνιούν. Ναι, λίγο. Θα έκανα μία παύση εγώ τώρα. Έχουμε λοιπόν από το Senior D1 νομίζω, έτσι δεν είναι Μαρία? Ναι. Οπότε πόσο παιδιά έχουμε τώρα από το Senior D1? Βλέπω μερικά πρόσωπα. Ναι, και εγώ δεν τους βλέπω όλους γιατί είναι πολλοί, αλλά για να δούμε. Λοιπόν, ο νικητής είναι κίτρια από το Senior D1, είναι... Μαρία μου, δώσε μου μισό λεπτό, σε παρακαλώ, γιατί μπαίνουν ακόμη κάποια παιδιά και νομίζω... Okay. Το παιδί που θα ακούσει βέβαια το όνομά του, καλό είναι να δούμε αν είναι εδώ να μας μιλήσει. Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, από το Senior D1, και δεν έπρεπε μου σχετικά μετά, είναι... Η Μαρία Μιχάλενα, την οποία τη βλέπω εγώ στην κάμερα. Μαρία. Αλήθεια. Άντε, Μαρία μου, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Περιμένετε λίγο. Με τρίτη θέση πανελλαδικά. Τρίτη θέση πανελλαδικά στο επίπεδό της, βεβαίως. Μαρακή, λίγο, συγγνώμη ένα λεπτό, παιδιά, να σας δείξω λιγάκι κιόλας την κάρτα, την οποία μισό λεπτό, γιατί κάτι πρέπει να φτιάξω εδώ. Ένα λεπτό. Λοιπόν, εδώ θα δείτε τώρα και την αφίσα που εκδόθηκε και η οποία περιλαμβάνει το όνομα της Μαρίας. Λοιπόν, μπορείτε να τη δείτε. Μαρία μου, βλέπεις το όνομά σου. Βέβαια, δεν έχει γραφτεί το επιθετό σου. Εδώ είσαι όμως και έχεις λάβει τρίτη θέση. Πανελλαδικά, να πω, να το τονίσω. Μπράβο, Μαρία. Εξαιρετική. Να κλείσουμε λίγο τώρα το share screen, να είναι εύκολο. Βεβαίως. Και επίσης το δώρο που κερδίζει η Μαρία είναι ένα set ακουστικών. Ελπίζω να το αξιοποιήσεις. Και πάμε τώρα στον δεύτερο νικητή, ο οποίος είναι από το δεύτερο επίπεδο, level 2, και είναι από το senior E2. Επίσης δεν ξέρω πόσο παιδιά έχουμε εδώ. Senior E2, δεν ξέρω αν έχουμε παιδιά εδώ. Λοιπόν, ο νικητής είναι νικήτρια από το Senior E2 και πάλι εδώ θα έπεφτε μουσική υπόκρουση αν είχαμε. Δεν την έχουμε. Είναι η Θεοδώρα Λέφα. Οκ, Θεοδώρα, αν είσαι μαζί μας. Νομίζω πως είδα το όνομά της, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Ίσως να είναι η αδερφή της, ίσως να είναι η Σέβη. Κοντά μας η Θεοδώρα. Δεν πειράζει, θα του πάρω εγώ το δώρο. Μην ανησυχείτε, μια χαρά. Και η Θεοδώρα... Άντε, μπράβο, Σέβη. Καλό θα είναι. Σέβη, καλό. Πού είναι η αδερφούλα σου? Δεν ξέρω, δεν είναι εδώ. Δεν γνωρίζω. Νομίζω εγώ τη βλέπω μέσα, αλλά... Α, ίσως έχει κρυφτεί. Οκ. Ας δούμε τι κερδίζει, Μαρία. Ναι, απλά να πούμε ότι βγήκε, πήρε τέταρτη θέση πανελλαδικά και έχει κερδίσει μία κάρτα δώρου. Και στη Θεοδόρα θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κάρτα. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους λάβατε μέρος. Ήταν μία όμορφη διαδικασία για εσάς, να το διασκεδάσατε. Και βέβαια έχουμε και τον άλλο διαγωνισμό που ακολουθεί σε λίγο. Ήταν ο διαγωνισμός που πήρε σχεδόν όλο το φροντιστήριο μέρος, όσοι παίρνετε μέρος στο Fiction Express, που είχατε να φτιάξετε, να δημιουργήσετε μια ιστορία. Αυτός θα ακολουθήσει σε λίγο διάστημα. Παιδιά, εγώ πριν κλείσουμε, οφείλω να πω πάλι συγχαρητήρια σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προθυμία σας να λάβετε μέρος. Οφείλω όμως να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στην κυρία Πιλαρινού Κωνσταντίνα. Είναι η υπεύθυνη του The Study Rooms, με την οποία έχουμε μια άριστη συνεργασία. Ξεκινήσαμε το καλοκαίρι του 2019, που διοργάνωσε την εκδρομή μας στην Αγγλία, το The Study Rooms. Και από εκεί και πέρα συνεχίσαμε με το Fiction Express φέτος.
Οπότε ελπίζουμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ που μπήκατε στον κόπο να συνδεθείτε σήμερα. Ευχόμαστε καλή, καλή Κυριακή και από μένα και από τη Μαρία σε όλα τα παιδιά. Και να περάσετε να παραλάβετε τα δωράκια σας.